κάποια πράγματα στην υποδομή, στο κλπ. Έπρεπε να τα τρέξουμε εμείς ήδη προσωπικά για να βολευτεί ο κόσμος. Μετά, υποδομή του νησιού, τα πεζοδρόμια. Δεν ήταν εύκολο για αυτούς τους ανθρώπους που ήταν και κάποιας ηλικίας να περπατήσουν στην προκυμαία. Τους φόβιζε μήπως και σκοντάψουν κάπου. Το πάρκινγκ, το ότι τα αυτοκίνητα ήταν παντού και δεν μπορούσαν να περάσουν. Δεν λέω ότι από τη μια μέρα μπορεί να γίνει το θαύμα. Το κυκλοφοριακό. Κάποια πράγματα όμως μπορούν να φτιαχτούν με πολύ λίγη προσπάθεια. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο είναι ότι θα θέλαμε έτσι να τα τονίσουμε για να μπορέσουν να φτιαχτούν, διότι όλος αυτός ο κόσμος που πιστεύω ότι έχετε όλα τα εχέγγυα για να έχετε ποιοτικό τουρισμό και να μην χρειάζεστε τον τουρίστα με το σακίδιο, υπάρχουν από τη μοναδικότητα του νησιού, οπότε θα πρέπει να τα αξιοποιήσετε. Πρέπει όμως να τονίσω ότι ήταν μοναδική η περιποίηση που είχαμε ένα περιστατικό στο νοσοκομείο εδώ στο Σκυλίσιο, το οποίο ένας από τους γιατρούς μας έπεσε, χτύπησε το πόδι του, χρειάστηκε εχείριση και οι άνθρωποι εκεί ήταν πραγματικοί, όλοι φανταστικοί, ώστε να εξυπηρετήσουν και να φύγουμε σήμερα με τον ίδιο πίσω σε αυτό το charter flight. Πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, Πρόεδρε, ότι δεν είναι το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο φτάσαμε και ήταν μοναδική η υποδοχή με το λικέρτο της μαστίχας, με τα αμυγδαλωτά κλπ. Όλα αυτά έκαναν τη διαφορά στο να νιώσει ο κόσμος μοναδικός. Και πραγματικά αυτή τη φιλοξενία την ήμφραμε παντού, στα εστιατόρια που πήγαμε κλπ. Όμως πέραν της φιλοξενίας και του καλού τρόπου, πήγαμε σε ένα εστιατόριο το οποίο δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει 100 άτομα, ενώ είχαμε κάνει την προεργασία, τους είπαμε ότι θα είμαστε 110 άτομα, τους είπαμε μην δεχτείτε άλλους, να είσαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι. Πάμε εκεί, είχα δεχτεί ακόμα ένα γκρουπ, οπότε οι δικοί μας ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ και μπορεί να είμαστε κι εμείς με κάποιες απαιτήσεις, αλλά είναι άνθρωποι κάποιες ηλικίες και μαθημένοι σε κάποιον επίπεδο. Οπότε από τη στιγμή που κάνεις τη συμφωνία σου, θα έπρεπε όλα να είναι προσεγμένα. Και βασικά, σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Αλλά αν αυτές οι λεπτομέρειες ήταν τέλειες, τις οποίες φροντίσαμε εμείς σαν γραφείο και δεν χρειαζόταν να εκτεθούμε, νομίζω ότι θα ήταν άριστες και με 10 θαυμαστικό. Επιχειρηματίας, θα συνεχίσετε αυτές τις πτήσεις? Όπως σας είπα, η Top Kinesis είμαστε εταιρεία η οποία, πέραν του ότι κάνουμε ταξίδια σε όλο τον κόσμο, είμαστε οι agents του Euro Disney, οι agents της MSC Lines, της Cunard, της P&O, της Continental Airlines κλπ. Και οι δραστηριότητες μας είναι στο παγκόσμιο. Πέρα αυτού, πάνω από το 50% η Ελλάδα είναι ο προορισμός μας. Γι' αυτό και έχουμε όλες αυτές τα charter flights. Τώρα δεν ήταν μόνο στοιχείο, έχουμε στην Κέρκυρα, έχουμε στη Σάμον, έχουμε σε πολλά νησιά. Πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι εκεί πρεσβευτές τώρα. Όταν πάμε πίσω θα πάρουμε τον παλμό, πώς ήταν ηχείος. Και θα δούμε στην πορεία πώς θα το εντάξουμε, ίσως για το καλοκαίρι, ίσως για το επόμενο Πάσχα. Πρέπει να πω ότι οι κινήσεις μας είναι πολύ προσεγμένες, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι και οι κράχτες μας. Mm-hmm. Η ίδια προσπάθεια έγινε πριν 2 χρόνια στην Αλεξανδρούπολη. Με το που βάλαμε το πρώτο flight το Πάσχα, ήταν τόσο καλές οι εντυπώσεις που στο τέλος το καλοκαίρι πήγαμε όχι 8 πτήσεις, πήραμε 13. Υπήρχε μεγάλη ζήτηση. Ελπίζω ότι θα γίνει και με αυτόν τον τρόπο εδώ. Σίγουρα οι Κύπροι αναζητούν τη δροσιά το καλοκαίρι, επειδή η Κύπρος είναι ζέστη. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά όπως έχει πει και ο Πρόεδρος, και μέσα από το επιμελητήριο, αλλά και η εταιρεία, η Top Kinesis, θα δούμε σίγουρα επιχειρηματικές κινήσεις, διότι μας ενδιαφέρει πάρα, και πάρα το πόλεμο, πολύ. Δεν τον είδαν όμως. Κύριε Μούνδρο, έναν απολογισμό. Φέτος πώς πήγε η επίσκεψη του τεράστιου αυτού αριθμού επισκεπτών και γενικότερα να μην ανεχάσει. Χρόνια πολλά σε όλους. Απολογιστικά θέλω να σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια εδώ και αρκετό καιρό. Ευτυχώς όλα ήρθαν όπως είχαμε σχεδιάσει, και σε επίπεδο οργανωτικό και σε επίπεδο επιχειρησιακό. Η αλήθεια είναι ότι βοηθηθήκαμε πάρα πολύ από πολλούς φορείς. Έτσι, ο Δήμος βοήθησε πάρα πολύ, έδωσε αρκετά χρήματα για να καλυφθούν οι εκκλησίες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια.
Θα βγάλουμε και ένα δελτίο τύπου, την αστυνομία, την τροχέα, τις αντιδημαρχίες καθαριότητος, τις τεχνικές υπηρεσίες, τους απλούς πολίτες, τους εθελοντές μας, το νοσοκομείο Χίου, όλοι συνέβαλαν ούτως ώστε να προκύψει με επιτυχία και να συνεχιστεί το έθιμο. Δεν σας κρύβω ότι είχα μεγάλο άγχος όλο αυτό το διάστημα, γιατί ήταν πάρα πολύ εύκολο να προκύψει κάτι έτσι που θα μας επηρέαζε όλους, αλλά λάβαμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Όπως σας είπα, καλυφθήκαν και οι εκκλησίες και τα σπίτια με διπλά και τριπλά σύρματα και όλα εξελίχθηκαν ικανοποιητικά. Οι επισκέπτες μας, νομίζω ότι τουλάχιστον η πλειονότητά τους έμειναν ευχαριστημένοι. Δούλεψε αυτό το οποίο ξεκινήσαμε για πρώτη φορά από τα σημεία τα οποία είχαμε καθορίσει. Θα σας κρύβω ότι μεταφέραμε ούτε λίγο ούτε πολύ καμιά πεντακοσαριά ανθρώπους με τα λεωφοριάκια από τα 4 σημεία στα 2 σημεία τα οποία είχαμε επιλέξει. Δεν έλειψαν και τα παράπονα από ένα γκρουπ Κυπρίων επισκεπτών, οι οποίοι υποστήριζαν ότι δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν το έθιμο γιατί δεν μπορούσαν να ανέβουν με τα δικά τους πούλμαν. Εμείς είχαμε καταρχήν οι δρόμοι σε κάποια σημεία ήταν κομμένοι. Αυτό ήταν δεδομένο. Από εκεί και πέρα εμείς η πρόθεσή μας ήταν να τους μεταφέρουμε με τα δικά μας πουλμανάκια από τα 4 σημεία όπως σας είπα σε σημεία τα οποία θα μπορούσαν να δουν με μεγάλη τέλος πάντων δυνατότητα να δουν τις ρουκέτες. Αυτό δεν το δέχτηκαν και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχουν κάποια παράπονα. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι εμείς είδαμε πώς κινήθηκε όλη η κατάσταση. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είχαμε μια μεγάλη επιτυχία σε οργανωτικό επίπεδο. Υπάρχουν και κάποια ζητήματα τα οποία χρόνο με το χρόνο θα βελτιώνονται. Γίνανε κάποια διαφορετικά βήματα με επιτυχία. Σας μιλάω για τα λεωφοριάκια, σας μιλάω για αυτό το οποίο έγινε την Κυριακή το βράδυ στο Γούβι, το οποίο και αυτό θέλει διορθωτικές κινήσεις. Όπως και να έχει, η πλειονότητα των επισκεπτών έμεινε ευχαριστημένη. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Εμείς θέλουμε να έχουμε ευχαριστημένους επισκέπτες, θέλουμε να έχουμε πρεσβευτές οι οποίοι θα διαφημίσουν τυχείο για να έχουμε και στη συνέχεια περισσότερο κόσμο. Εμείς θέλουμε να διευρύνουμε την τουριστική σεζόν, να έχουμε και το Πάσχα, να έχουμε και το Μάη, να έχουμε και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο κόσμο. Αυτό επιχειρούμε και νομίζω ότι βαδίζουμε σε σωστό δρόμο. Πρώτα υπήρχαν τραυματισμός, κάποιος σημειώθηκε φέτος. Η ποσότητα των ρουκετών δεν ήταν μικρή. Έτσι. Εγώ δεν θα μιλήσω για ακριβή αριθμό, αλλά έπεσαν κάποιες δεκάδες χιλιάδες ρουκέτες. Σοβαρά προβλήματα δεν υπήρξαν. Ακούτε σε άλλα μέρη της Ελλάδος ότι προέκυψαν σοβαρά προβλήματα. Εμείς με τον αριθμό, το συγκεκριμένο αριθμό των οποίων ρίχτηκε, δεν είχαμε προβλήματα και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία για να μπορέσει να συνεχιστεί με ασφάλεια και αυτό το λέω χωρίς εκφυλιστικές τάσεις γιγάντωσης στο έθιμο. Αυτό θα επιχειρήσουμε το επόμενο διάστημα, θα κάτσουμε να κουβεντιάσουμε. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι συνειδητοποιημένα και θα βρούμε μια χρυσή τομή ούτως ώστε και το έθιμο να διατηρηθεί και οι εμπλεκόμενοι, εννοώ και τους τουρκετατζίδες αλλά και τους ανθρώπους που έχουν τα σπίτια πέριξ των εκκλησιών να είναι ευχαριστημένοι.